Τι είπες? Μου βάλες λουρί, λέω, το αδέσποτο. Όχι. Ήσουν ένα αδέσποτο στη ζωή, ένα καλό παιδί, ταλαιπωρημένο στη ζωή και ήρθες στη ζωή μου. Εσύ ήρθες στη ζωή μου, δεν ήρθα. Εντάξει, έτσι είναι οι φίλοι. Περίμενε. Έρχονται, ναι, αλλά οι φίλοι, ναι, όταν είναι φίλοι είναι εκεί. Δεν λένε, θα μας παντρέψεις και τα αλλάζουνε για να μαθαίνει ο κόσμος ότι εγώ ήμουν ο κουμπάρος και βάλαμε το Χατζητόπ. Να είναι καλά ο Χατζητόπ, φίλος μου, είναι, το συμπαθώ ιδιαίτερα και προτίμησε το Χατζητόπ και τον έκανε κουμπάρο. Πήγαινε κάτσε με το Χατζητόπ. Άμα τον δεις, έλα να μου το γράψεις. Ο Χατζητόπ είναι αλλιώς. Εσύ είσαι ένα λαϊκό παιδί. Πρόσεξε τι θα σου πω και δεν ξέρεις ακόμη τη φυσιογνωμία σου. Είσαι ένα λαϊκό παιδί. Σε βοήθησε ο Θεός, έπεσε από τα σύννεφα με τα πόδια και πήρε αυτό το κορίτσι. Αλλά όχι την ωραία γυναίκα, γιατί όντως είναι ομολογουμένως ωραία γυναίκα. Τι έκανες? Κάτσε, άκου τώρα. Βρήκες ένα καλό κορίτσι και εκεί που είσαι ένα δέσποτος, βρήκες μπαμπά, τον μπαμπά της, τη μάνα της που σε έχουν εκεί. Κοίτα να δεις κατάσταση. Και έφτιαξες τη ζωή. Έκανες το παιδάκι, τώρα τη φτιάχνεις και το δεύτερο ότι δεν είσαι καλά. Μου και γι' αυτό και πάχει. Έρχεται στο σπίτι σου, καθόμαστε τον καιρό που δεν ήταν μαζί σου, που ήταν. Κατάλαβες. Με κάτι ταλέπορες εκεί. Εγώ τα λέω όλα, έχεις υπόψη σου. Παναγία μου! Τι Παναγία μου, τι σουτάρισα εγώ, τι, του λέω. Τι. Έλα, βρε Steve τώρα. Να μάθει ο κόσμος, τι θα κάτσει με αυτήν την τουλάχιστον. Για να τελειώσω την εκπομπή λίγο νωρίτερα σήμερα. Να σου πω. Να σου πω. Πέστα, είχε, πέστα, είχε πέστα. Μία ταλέπορη που δεν σηκώνει το βρακί της να σηκώσει. Εύρα, στο διάλογο του λέω. Δεν μας κάνει αυτό. Τώρα δεν είναι σωστά. Όχι, τι, εγώ τα λέω, κάτσε να μου κάνει παράπονα. Λοιπόν, δεν έκανε αυτό για αυτήν. Έμεινε μόνο του, έφερνε κάτι διάφορα πράγματα εκεί. Θε να μιλήσουμε για το δικό σου παρελθόν. Ό,τι θέλει. Εγώ δεν έκανα καμία συμφωνία. Εντάξει, ο έρωτα πολλέ φορέ κοιτάει άλλα πράγματα. Μπράβο, να με έχει παρασπίσει. Αυτό λοιπόν ψαχνόταν ο άνθρωπο και ήρθε εσύ στη ζωή του από το πουθενά, αδελφέ μου. Α κάνει το κοροϊδό. Λοιπόν, όλα καλά. Προχωράμε. Εγώ δεν μιλάω, παιδιά, σήμερα όπω βλέπετε. Γιατί, βέβαια, δεν θα μιλήσει, γιατί που να μιλήσει, δεν σε παίρνει. Και εύχομαι να μην κάνω αναμεταδόσει άλλε εκπομπέ. Πάμε παρακάτω. Αν δεν θα κάνει καμία, αδιάφορο θα περάσει. Πάμε παρακάτω. Προχτές πάλι καθόσουν με την Παλατσινού στο θέατρο που καθώ. Μια χαρά. Τι θα κάτσει, δεν έχει να λύσει τίποτα με την Παλατσινού. Όπως και εγώ έχω προβλήματα οικονομικά. Mm-hmm. Όλοι μας. Όλοι τα αντιμετωπίζουμε, αν και πάντα λέμε. Το παιδί. Και απορώ τόσο όμορφη που τη την πέφτανε κιόλα. Τη βούτυξε εσύ. Τη βούτυξε εσύ. Εντάξει, ήμουν πιο αδύνατο τότε. Ρε, τώρα παχύναμε. Θα δυνατήσει. Θα δυνατήσει όπω εγώ τώρα προσπαθώ. Εσύ πώς αδυνάτησες, τι έκανες? Τίποτα, δεν έκανα καμία δίαιτα. Απλώς έκοψα τα ψωμιά, μακαρόνια και αυτά. Και μας αδυνάτησε και η ζωή. Στον κόσμο βγαίνει μια σκληρότητα από την πλευρά τη δική μου. Είναι λόγω του επαγγέλματος και περισσότερο όταν δούλευα στη νύχτα. Τώρα το kitchen bar είναι εστιατόριο, είναι διαφορετικά. Όταν μπαίνω, ας πούμε, στο ασανσέρ να κατέβω και να πάω, αλλάζει το πρόσωπό μου. Και όταν γυρίζω στο σπίτι, είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος, όπως είναι και ο Κύριος. Και αυτό μωρό είναι, τι νομίζω, που δεν ξέρει ο κόσμος. Γι' αυτό και σου λέω τσαντίζομαι που βλέπω, ας πούμε, κατά καιρούς και το επιτίθεται. Άσε ρε το ζευγάρι να βγάλουν το μεροκάματό τους. Έχουμε ένα παιδί, πάμε να βγάλουμε κι άλλο. Δεν είμαστε κι άμα είμαστε πολύ πλούσιοι, δεν θα βγαίναμε εδώ πέρα να δουλεύετε εσείς εδώ πέρα. Θα καθόμασταν και θα κάναμε άλλη δουλειά. Θεωρώ ότι η σκληρότητα είναι μέρος της δουλειάς. Εντάξει, και είναι αυτοάμυνά μου. Δεν αυτό είμαι εγώ έτσι. Είναι αυτοάμυνα. Δεν είμαι εγώ έτσι. Κάποια στιγμή η ζωή για σφάλματα του Steve μας χώρισε. Για σφάλματα του Steve, πρόσεξε. Σφάλματα του Steve. Παίρνω πάνω. Βλέπουμε εδώ και το γιο σου, την Κατιάνα, την ξέρω κόσμο, και το γιο σου. Ναι. Τι ωραίος άντρας είναι. Ναι, ο οποίος μπορεί να γίνει και συμπεθερός σου. Μακάρι. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Εκεί είναι στο γάμο του. Εκεί είναι στο γάμο του. Ναι, στην Κέρκυρα. Μπορεί να γίνει συμπέθερο, ότι ετοιμάζουμε την ύφη, είναι 5 μηνών, ο γιο σου είναι 3, εντάξει. Θα έχει κάνει ακόμα ένα παιδί, το έχει μετανιώσει. Όχι, ένα και δύο. Μακάρι. Έκανα, δεν έκανα γιατί είχαμε διάφορα προβλήματα που έγινε πρόωρος αυτό, σε ένα κιλό και 150 γραμμάρια. Τόσο γεννήθηκε. Ναι. Και είχαμε, είναι άλλο. Είχαμε κάνει και το κοριτσάκι και έζησε 35 ώρες. Πάλι πρόωρο. Α, έχασε παιδί. Αρίστε. Είχε ζήσει το κοριτσάκι 35 ώρες. 35 ώρες. Πρόωρο, εξαμηνήτικο. Πριν το μάκι ή μετά. Πριν, εξαμηνήτικο. Και μένει αμέσως έγκυος. Και ξανακάνει, ενώ μας είχε πει ο γιατρός θα κάνει κανονική γέννα, πάλι εξαμηνήτικο. Ένα κιλό και 150 γραμμάρια. Και τον είχαμε 3 μήνες στη θερμοκοιτίδα. Αυτό που βλέπετε εκεί, το τι τραβήξαμε. 2 μέτρα. Ναι, και εκεί είναι το λάθος του Steve. Τον καιρό που είχε τα λεφτά, δεν τα κράτησε. Γιατί νόμιζε ο Steve ότι ξέρει, θα τρέχουν τα λεφτά. Πού τα χάλασε τα λεφτά, ρε Steve? Αυτά που γιατί σου έχουν περάσει πολλά λεφτά από την τσέπη. Ναι. Πολλά λεφτά. Έχει γίνει και μεγάλη επένδυση στο μαγαζί, κάποια εκατομμύρια. Έχει βάλει στο kitchen λεφτά πάντως. 8 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια. Παναγία μου. Και όλα τα υπόλοιπα που έχεις βγάλει, πού τα έχεις χαλάσει? Δεν είναι έτσι. Έχω βγάλει. Ήταν σε ζώνη στη νύχτα που είχα κάνει επιτυχίες και αποτυχίες. Ήταν κάποια σχήματα πολύ πετυχημένα, ας πούμε Μαρινέλα, Πάριος,
Έκανα και αποτυχίες. Τις αποτυχίες δεν θέλω να πω με ποιους τις έκανα, δεν αλλά έκανα αποτυχίες. Ναι. Έκανα. Τα περισσότερα λεφτά με ποιος θα έχει φέρει τα περισσότερα λεφτά. Αυτό που είπαμε. Πάριος Μαρινέλα. Μαρινέλα. Πάριος, ναι, αυτοί οι δύο. Να είναι καλά και οι δύο. Τώρα, ποιοι τα φέρνουν τα λεφτά στα μαγαζιά από τους πιο σύγχρονους? Κανένας. Ο Ρέμος δεν φέρνει λεφτά, ας πούμε. Κοίταξε να δεις. Δεν μπορεί να φέρει λεφτά. Η εποχή αυτό. Δεν μπορεί να φέρει λεφτά μόνο με μία Παρασκευή και ένα Σάββατο. Και μία Παρασκευή να είναι έτσι. Και το Σάββατο λίγο καλύτερο. Τα έξοδα είναι τεράστια. Mm-hmm. Τα μεροκάματα πολύ μεγάλα. Και τα μεροκάματα των μουσικών, επειδή δουλεύουν δύο φορές τη βδομάδα, είναι αυξημένα. Δεν μπορεί να. Και μετά είναι αμφίροπα τα πράγματα. Από γυναικείο όνομα είναι η Πάολα. Πάολα. Εντάξει. Και από αντρικό όνομα είναι ο Οικονομόπουλος. Και μετά έρχονται και άλλοι, και ο Ρέμος φυσικά. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω δουλέψει με τον Ρέμο, αλλά είναι φίλος μου που τον αγαπάω πολύ. Και του το πεις κιόλας στην εκπομπή, γιατί παράλληλα εγώ παρακολουθώ και την εκπομπή σου εκεί. Και θέλω να σου πω κάτι. Δεν κάνει να το πω. Πες το, μωρέ. Δεν πιστεύω ότι κανένας από όλους θα την κάνει αυτή. Να γίνει όνομα. Δεν θα γίνει, πιστεύω. Κανένας από όλους. Δεν έχει κανένας. Δηλαδή ο Οικονομόπουλος είχε κάτι. Και αυτό έγινε μέσα στο παιχνίδι. Ασχολήθηκε ο Παπαγεωργίου που έχει το Φίβερ. Βεβαίως. Δηλαδή δεν θα φερούμε. Τον έκανε ο Παπαγεωργίου. Ασχολήθηκε, βρήκε τα τραγούδια, βρήκε τους συνθέτες. Πολύ ωραίες φωνές όμως. Το ξέρουν και με τη Φέη ότι εσύ πήρες τηλέφωνο. Όχι, εσύ είπες ότι σε είχε φτιάξει άλλη το προξενείο στην εκπομπή. Είναι λάθος αυτό. Αυτό εδώ εσύ είναι. Εσύ πήρες πρώτα το τηλέφωνο και εδώ μετά. Εδώ είναι αποκλειστική αυτή η δική μου ιδέα. Εγώ το συνέλαβα. Πώς θα σε φτιάξω και να φτιάξω και αυτή είναι. Να φτιάξω γιατί αυτό ήρθε από τη Θεσσαλονίκη το κοριτσάκι και της λέω. Δεν μου λες, ήθελε να μου πάρει συνέντευξη. Να μου πάρει συνέντευξη. Της λέω, δεν με ξέρεις. Της λέω, από πού είσαι. Μου λέει από τη Θεσσαλονίκη. Λέω, σε έχω δει εκεί πέρα. Και εγώ ήθελα να πιάσω ζήτηση. Λέω, κανένα γκόμενο έχεις. Τι γκόμενο εδώ πέρα που ήρθα εδώ πέρα, τι γκόμενο να έχω. Σε λέω, μην ανησυχείς, σου έχω εγώ. Αλλά δεν της είπα το όνομα. Ξεπήρασε ένα τηλέφωνο, σου λέω, σ' αρέσει, μου λες πολύ, αλλά δεν μου μιλά. Άστα σου λέω, ρε, στέλνω. Κάτσε γιατί θα μας πάρουν. Φορτηγό λουλούδια. Σε ευχαριστούμε πολύ, θα τα